Εγκαταστάθηκε στο Δημαρχείο Άρτας η πρώτη βάση συστήματος ελέγχου εκπομπής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον από διάφορες πηγές. Ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί και δεύτερος σταθμός μέτρησης στο κέντρο της Άρτας. Εγκαταστάθηκε στην οροφή του Δημαρχείου στην Άρτα η πρώτη βάση του συστήματος Ερμής, το οποίο σε 24ωρη βάση μετράει και ελέγχει την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων στο περιβάλλον από διάφορες πηγές, όπως κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και άλλα. Τα πρώτα αποτελέσματα θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται από την ερχόμενη εβδομάδα και τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα είναι στη διάθεση των πολιτών για την ενημέρωσή τους. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και είστε, το ενδιαφέρον σας μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, ότι το πρόγραμμα Ερμής, που είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινήσαμε στη συνεργασία με τα Πολυτεχνία Αθηνών και Δημοκρίτιου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Η στόχευσή μας ήταν στο να καταστήσουμε με έναν τρόπο μετρήσιμη την ραδιοηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται στο σύνολο του Δήμου, έτσι ώστε να μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα και να ληφθούν κάποια μέτρα τα οποία θα είναι εις όφελος των πολιτών όσον αφορά την προστασία τους και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν εγκαταστάθηκε η πρώτη βάση αυτής του μηχανισμού στο Δημαρχείο. Εντός των επόμενων ημερών, στο επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, θα εγκατασταθεί και άλλη μια βάση στο κέντρο της πόλης για να έχουμε καλύτερη σάρωση και τα αποτελέσματα να είναι πιο αξιόπιστα. Και από το επόμενο δεκαήμερο θα είμαστε σε θέση τα αποτελέσματα αυτά, όπως είχαμε προαναγγείλει, πάντα στην απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να περνάνε και στο site του Δήμου, αφενός, για να ενημερώνονται οι πολίτες μέσω του site, αλλά και να είναι στη δυνατότητα του κάθε πολίτη, ευαισθητοποιημένου πολίτη, με το κινητό του, σε ένα νούμερο που θα ανακοινώσουμε όταν θα αρχίσει αυτή η διαδικασία, εντός δεκαημέρου δηλαδή από σήμερα, καλώντας το να ζητάει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να ενημερώνεται για το ποσό της ακτινοβολίας που εκπέμπει στην Α ή στην Β περιοχή που ενδιαφέρεται ο κάθε πολίτης. Έτσι λοιπόν